Αύξηση της τάξης του 10% καταγράφεται σε αφίξ τουριστών από τις αρχές του έτους σε επίπεδο χώρας, με τον τουρισμό να εξελίσσεται ανωδικά και στο νησί μας. Αυτό δήλωσε η Έλληνα Κουντούρα, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Και στα έσοδα, τα οποία και πέρυσι ήταν πραγματικά ιστορικό ρεκόρ εσόδων, είχαμε μόνο τον Ιανουάριο 53% αύξηση στα έσοδα. Όσο αφορά την Κρήτη, έχει αυξηθεί 10% ήδη η κίνηση από Αθήνα προς Κρήτη. Mm-hmm. Η χρονιά εξελίσσεται ανωδικά. Να ξέρετε μόνο ότι το Ηράκλειο θα έχει φέτο 22 νέες πτήσεις από όλη την Ευρώπη απευθείας. Η Έλληνα Κουντούρα αναφέρθηκε στο πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει το νησί μας στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα απογειώσει τον κρητικό τουρισμό. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Σπύρτζης, στην κυριολεξία ολοκλήρωσε περίπου το 70 με 80% όλων των έργων τα οποία ταλαιπωρούσαν την Ελλάδα. Εμείς αυτή την αδιαφορία απαντάμε με έργα. Έχουμε καταφέρει λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω, πέρα από τον Βόρειο Δικό Άξονα, πέρα από, από το Καστέλι που ανακοινώθηκαν και ξεκινάνε, έχουμε καταφέρει να στηρίξουμε τουριστικά τουλάχιστον τις υποδομές. Η Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, αλλά και στο ρεκόρ χιλιάδων νέων κλινών που δημιουργήθηκαν στο νησί μας. 400 νέα project και τα μισά από αυτά είναι στον αναπτυξιακό νόμο και η Κρήτη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, από τις 55.000 κλίνες που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια, σε αυτή την έκρηξη επενδύσεων, η Κρήτη έχει το ρεκόρ των 20.000 κλινών. Μιλώντας για την τουριστική εκπαίδευση, η Υπουργός ανακοίνωσε πως θα υπάρξει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και στο Ηράκλειο. Έχουμε ήδη στον Άγιο Νικόλαο και στα Χανιά και αυτή τη χρονιά θα βάλουμε και στο Ηράκλειο. Με την φράση «Μπορώ να προσφέρω πολλά», η Έλληνα Κουντούρα αναφέρθηκε στις ευρωεκλογές και στην υποψηφιότητά της με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν με εμπιστευτούν οι συμπολίτες μου και με στηρίξουν να τους εκπροσωπήσω και στην Ευρώπη, για μένα θα είναι μεγάλη τιμή. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω πάρα πολλά.